Ο Βάιτσες πολύ πίσω, δεν έχει τροφοδοτηθεί όσο έπρεπε. Τώρα ο Παχατουρίδης πήρε την παλιά από τον Καραπιάλη. Βγάζει με τη μία, πετάγεται ο Σοφιανόπουλος, ο Μασούρας κόβει. Η μπάλα στρώνεται στον Μπατίστα, χάνει σε πρώτη φάση τον γκολ και την ευκαιρία οριστικά, αφού ο Μασούρας σε πλώσαρε στα πόδια του και έσωσε την Παναχαϊκή. Η φάση στο 18ο λεπτό. Ο Καρταΐδης προθυμένος, έχουν υπέρ θέση ο Σοφιανόπουλος, κάνει την παλιά. Ο Σοφιανόπουλος παρεμβαίνει, βάζει το πόδι του. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 28ο λεπτό, είναι το κόρνερ τελικά. Δεύτερο της επανάληψης συμπληρωμένο και ο Ντανιέλ Μπατίστα βρήκε τον Καραπιάλη σε κανονική θέση. Καραπιάλη σε ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, κάνει το σούτ άστοχο. Και Τσαλοχίδης τώρα που θα κόψει, πάει να μπει στη φάση ο Κοντζάλοβης και την κερδίζει. Και βγαίνει μπροστά στην αντεπίθεση. Επικίνδυνη στιγμή για τον Γιώργο Μίρτσο. Κοντζάλοβης και Μίρτσος θα σουτάρει και ανοίγει το σκόρ Παναχαϊκή 0-1 στο Καραϊσκάκι. Ενώ ο Ολυμπιακός πίεζε στο χώρο του κέντρου, έγινε το λάθος. Ο Κοντζάλοβης κέρδισε την κόντρα, μπήκε μόνος του μπροστά. Δεν δυσκολεύτηκε και πολύ να πετύχει το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα, κάνοντας το Ολυμπιακός Παναχαϊκή 0-1 στο 51ο λεπτό. Μαγιά, να δούμε αυτό το φάουλ που θα εκτελέσει ο Λιτόφσαρκο. Φοβερό το σουτ. Ο Μασούρας δείχνει να ευνηδιάζεται. Μπαίνει στη φάση ο Βαΐτσης, γυρίζει. Δεν ακολουθεί συμπαίκτης. Έρχεται ο Τσιαντάκης έξω από την περιοχή με τον Γκένα να δώσει εκεί τη μονομαχία. Στριφογυρίζει ο Τσιαντάκης, βγάζει την παλιά. Η μπάλα προς τον Τσαλοχίδη, κερδίζει την κεφαλιά. 21ο και Γεννάντη Λιτόφσαρκο. Ο Λιτόφσαρκο περνάει για τον Τσιαντάκη. Ο Τσιαντάκης πάντα. Τσιαντάκης από μακριά το σουτ, βολίδα αλλά άστοχη. Κέρδισε ο Βλάχος κανονικά αφού έφυγε και ο επόπτης. Ο κύριος Μαυροδάκης, ο Μπατίστα τώρα κάνει την προσπάθεια, μπαίνει στην περιοχή μόνος του. Το σκέφτεται, θα πέσει, δεν θα πέσει. Στον Καραπιάλη και χάνει δεύτερη ευκαιρία ο Βασίλης Καραπιάλης 13 λεπτά πριν το τέλος. Μπατίστα πάει για το σουτ. Κάνει την προσπάθεια. Τσιαντάκη σε καλή θέση. Πλασάριο Μασούρα σώζει. Πέρασε ο Καραπίτσος για τον Κοντζάλοβης και αυτός με τη μία για τον Δρακόπουλο. Με το στήθος προσπαθεί να αποφύγει εκεί τον Καραταΐδη. Ξανά και πάλι για τον Κοντζάλοβης. Ο Καραταΐδης στο μακάρι αφήνει τον ένα παίκτη και πάει στον άλλον. Ο Κοντζάλοβης στην περιοχή πέφτει στο έδαφος από το μακάρισμα του Καραταΐδη και είναι το πέναλτι για τον Παναχαϊκή 4 λεπτά πριν το τέλος. Πανηγυρίζει προκαταβολικά και ο Δημήτρης Ογκένας. Οπωσδήποτε ήταν καθαρή η φάση. Ο Δημήτρης Ογκένας έχει πάρει φόρα, τοποθετεί την μπάλα και αυτός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Άρα γιατί να σκέφτεται τώρα. Παίρνει λοιπόν φορά ο Γκένα, σουτάρει και κάνει το 0-2 επιτυχάνοντας το δεύτερο του τέρμα στο πρωτάθλημα και ίσως φτάνουν στα αυτιά σας οι πανηγυρισμοί και τα χειροκροτήματα.